Σφραγισμένα βάζα με κρασί 5.000 ετών ανακαλύφθηκαν στον τάφο μια γυναίκα που πιστεύεται ότι ήταν η πρώτη γυναίκα φαράω τη Αιγύπτου. Η σπουδαία ανακάλυψη έγινε από μια γερμανοαυστριακή ομάδα με επικεφαλή στην αρχαιόλογο Κριστιανά Κόχλερ από το Πανεπιστήμιο τη Βιέννη. Η ομάδα διεξήγαγε ανασκαφή στον τάφο τη Βασίλισσα Μερέτ Νέιθ στην Άβυδο όταν έπεσαν πάνω στα μεγάλα βάζα κρασιού. Σύμφωνα με το nypost.com, ορισμένα ήταν καλά διατηρημένα και μάλιστα εξακολουθούσαν να είναι Φραγισμένα. Το κρασί δεν ήταν πλέον υγρό και δεν μπορούμε να πούμε αν ήταν κόκκινο ή λευκό, ανέφερε η Κόχλερ σε δήλωσή τη την περασμένη εβδομάδα. Επιπλέον, η Κόχλερ ανέφερε: Βρήκαμε πολλά οργανικά υπόλοιπα, σπόρου και κρυστάλλου στα φιλιόν, πιθανώ Όλα αυτά αναλύονται επί του παρόντο επιστημονικά. Είναι πιθανώ η δεύτερη παλιότερη άμεση απόδειξη για κρασί, η παλαιότερη προέρχεται επίση από την Αβιδό. Αν και η πραγματική τη ταυτότητα παραμένει μυστήριο, η Μερέτ Νέιθ ήταν η μόνη γυναίκα που είχε τον δικό τη μνημιακό τάφο στο πρώτο βασιλικό νεκροταφείο τη Αιγύπτου στην Αβιδό. Με βάση τι επιγραφέ του τάφου, οι ερευνητέ διαπίστωσαν ότι ήταν υπεύθυνοι για κυβερνητικέ υπηρεσίε, όπω το θησαυροφυλάκιο, γύρω στο 3000 π.Χ.